Τα νέα από την τηλεόραση Atlas Κεντρικής Μακεδονίας. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας, καλή εβδομάδα και καλό μήνα. 1η Ιουλίου σήμερα θα παρακολουθήσετε αμέσως τώρα το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Atlas Κεντρικής Μακεδονίας. Όπως κάθε βράδυ φυσικά, πρώτα τα κυριότερα θέματα του δελτίου μας σε τίτλους. Έντονος προβληματισμός και δυσπιστία των πολιτών. Τι θέλουν από τα κόμματα. Επεισόδια και προσαγωγές κατά τη διάρκεια της ομιλίας του Νάσου Ηλιόπουλου στα Γιαννιτσά. Αναμένονται μηνύσεις. Σε εφαρμογή το σχέδιο του ΟΣΕ για τον καθαρισμό των γραμμών και την απομάκρυνση των μεταναστών από τα βαγόνια. Ζητήθηκε η συνδρομή της αστυνομίας. Από έντονο προβληματισμό και δυσπιστία φαίνεται πως διακατέχονται οι πολίτες κατά την προεκλογική περίοδο. Οι Θεσσαλονικές ζητούν ουσιαστικές και άμεσες λύσεις σε μια σειρά από χρόνια προβλήματα που τους ταλαιπωρούν καθημερινά, όπως η ανεργία, η συγκοινωνία και η υγειονομική περίθαλψη. Αλήθειες και πράξεις ζητούν οι πολίτες από τους αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων. Όσα ακούγονται κατά την προεκλογική περίοδο τους προκαλούν προβληματισμό και δυσπιστία. Θα ακούσουμε αλήθειες. Αλήθειες. Σε ποια θέματα της καθημερινής. Σε όλα τα θέματα. Σε όλα τα θέματα. Σε όλα. Σε τίποτα δεν ακούμε αλήθεια. Λίγα πράγματα είπανε. Πολλά λένε, λίγα κάνουν. Πάνω σε τι. Γενικά, σε επίπεδο της ζωής μας. Να κάνουν κάτι σωστό. Να ενωθούν όλοι μαζί να κάνουν για την Ελλάδα κάτι. Να το δούμε. Αυτή ο καθένας κοιτάει την πάρη του. Δεν πιστεύουν κανένα και να τα πούνε και να δώσουν και να προεκλογικά δεν θα γίνει τίποτα πάλι. Δεν πιστεύω ότι θα κάνει κανένας τίποτα. Τώρα κάποιες λύσεις που θα δώσουν σε κάποια προβλήματα προεκλογικά που λέει και ο φίλος μου. Ρωτήσαμε τους Θεσσαλονικείς να μας πούν τι θέλουν από τα πολιτικά κόμματα και μας ανέφεραν μια σειρά από άλυτα και χρόνια προβλήματα, όπως είναι η ανεργία, η συγκοινωνία, η υγειονομική περίθαλψη και άλλα. Πού δεν μπορεί να περιμένει από 6 σε 7 ώρες μέσω όρο. Για να προσπαθεί και προσπαθώντας να δεις ένα γιατρό και πολλές φορές να μην εξυπηρετηθείς όλο. Η συγκοινωνία υπόσχονται πολλά, τίποτα δεν γίνεται. Τα λεωφορεία χαλασμένα, ανταλλακτικά δεν έχουν, κονδύλια δεν υπάρχουν για να πάρουν καινούρια. Οι πολιτείοι υπόσχονται πολλά και κάνουν ελάχιστα. Στην ανεργία, στη δουλειά, στην κίνηση, τα μαγαζιά δεν βλέπετε τι γίνεται. Δεν υπάρχει δουλειά, κόσμο, λεφτά δεν έχει ο κόσμος. Συνταξιούχοι, προγράμματα, πράγματα, παιδιά για τα παιδιά, τελειώνουν το σχολείο, το πανεπιστήμιο, μια δουλειά δεν υπάρχει. Να, η κόρη της έχει τελειώσει πανεπιστήμιο, έχει 3 διπλώματα και είναι τι, σερβιτόρα εδώ πέρα. Αυτό είναι το κράτος. Το θέμα είναι ότι η Θεσσαλονίκη είναι λίγο ρηγμένη εδώ που τα λέμε, γιατί η Αθήνα έχει τα σκύπτρα. Αλλά από εκεί και πέρα θα πρέπει και τα κόμματα λίγο να δουν και την επαρχία και τη Θεσσαλονίκη. Από τις αντιδράσεις των πολιτών προκύπτει ότι η προεκλογική περίοδος δεν διαφέρει από τις προηγούμενες και τα προγράμματα των κομμάτων είναι πλούσια όπως ισχυρίζονται σε μια σειρά από υποσχέσεις και τίποτα περισσότερο. Επεισόδια και προσαγωγές σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της ομιλίας του μέλους της Κεντρικής Επιτροπής και Εκτελεστικού Συμβουλίου της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ Νάσου Ηλιόπουλου στα Γιαννιτσά. Αφορμή στάθηκε η πρόσφατη δήλωσή του υπέρ των ΛΟΑΤΚΙ. Η σημαία της πατρίδας μου είναι πολύχρωμη. Επεισοδιακή ήταν η ομιλία του μέλους της Κεντρικής Επιτροπής και του Εκτελεστικού Συμβουλίου της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ Νάσου Ηλιόπουλου στα Γιαννιτσά. Σύμφωνα με το logospelas.gr, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του κυρίου Ηλιόπουλου, ένα ζευγάρι, ο σύζυγος με το παιδί και την έγκυο γυναίκα του, σήκωσαν μια ελληνική σημαία που πάνω έγραφε: «Η σημαία της πατρίδας μου είναι αυτή, κύριε Ηλιόπουλε». Τη στιγμή που αναρτήθηκε η σημαία από το ζευγάρι, δημιουργήθηκε το επεισόδιο με άγνωστο ηλικιωμένο που άρχισε να χτυπάει τον άντρα και συνέχεια κατέληξε στο νοσοκομείο Γιαννιτσών. Από την άλλη, το pelanews.gr κάνει λόγο για ομάδα μελών πατριωτικής κίνησης, τα οποία πήγαν στην εκδήλωση φωνάζοντας ότι η Μακεδονία είναι ελληνική. Αμέσως άνδρες της αστυνομίας επενέβησαν και προληπτικά προσήγαγαν στο αστυνομικό τμήμα τα εν λόγω μέλη. Κατόπιν, μια δεύτερη ομάδα μελών και άλλων πατριωτικών κινήσεων επανεμφανίστηκαν και άρχισαν να τραγουδούν το «Μακεδονία ξακουστεί», με τους άνδρες της αστυνομίας απλά να τους απομακρύνουν και τα μέλη τελικώς να αποχωρούν. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες μελών μιας τρίτης ομάδας που πήγε στην πλατεία ΕΠΟΝ των Γιαννιτσών, γράφει το pelanews.gr, έκαναν την κίνηση να ανέβουν στην εξέδρα με αποτέλεσμα ένας εξ αυτών να δεχτεί χτύπημα στο πόδι, το οποίο κατά λεγόμενά του ήταν ήδη εγχειρισμένο.
Το συγκεκριμένο άτομο προσήχθη στην αστυνομική υποδιεύθυνση Γιαννιτσών, απέτησε ασθενοφόρο να τον μεταφέρει στο νοσοκομείο και αυτό σαφώς και έγινε. Ο χτυπημένος πολίτης πρόκειται να καταθέσει μήνυση κατά του ατόμου που τον χτύπησε, ενώ μηνύσεις θα καταθέσουν ξεχωριστά και οι συλληφθέντες. Η υγεία, η οικονομία και τα εθνικά θέματα είναι αυτά στα οποία πρέπει να δώσει προτεραιότητα και βαρύτητα η νέα κυβέρνηση σύμφωνα με τους πολίτες. Οι εκλογές της 7ης Ιουλίου είναι καθοριστικές για το μέλλον της χώρας και όλοι θεωρούν πως η νέα κυβέρνηση έχει μπροστά της την επίλυση πολλών και σημαντικών ζητημάτων. Μετά τις εκλογές της 7ης Ιουλίου θα υπάρξει νέα κυβέρνηση, η οποία θα έχει ένα πολύ δύσκολο έργο, καθώς θα πρέπει να λύσει πολλά προβλήματα που ήδη υπάρχουν στην ελληνική κοινωνία. Αρκετοί είναι οι πολίτες που θεωρούν πως η νέα κυβέρνηση θα πρέπει να δώσει προτεραιότητα στο θέμα της υγείας, αφού πιστεύουν πως η κατάσταση στον τομέα αυτό είναι ιδιαίτερα άσχημη. Ναι, πρέπει να είναι η υγεία. Η υγεία είναι το πρωτεύον για έναν άνθρωπο. Αν δεν υπάρχει υγεία, δεν υπάρχει τίποτα. Να βοηθήσει στην υγεία και από οικονομικής απόψεως να μπορώ να πάρω τα φάρμακα που με χρειάζονται. Η κυβέρνηση πρέπει να λύσει εμάς τους συνταξιούχους, να μην περικόψει τις συντάξεις, να πάμε στα νοσοκομεία τα οποία πληρώνουμε και δεν έχουμε χρήματα να πληρώσουμε τα νοσοκομεία. Και να επιλύσει, η Επιτροπή να επιλύσει εμάς τους φτωχούς, οι οποίοι πληρώνουμε τα έμφυα, πληρώνουμε τα πάντα, και να δουν και για τα παιδιά μας, Επιτροπή και εσάς στην νεολαία. Κάποιοι πάλι θεωρούν πως η νέα κυβέρνηση θα πρέπει να ασχοληθεί με τα οικονομικά και την ανεργία στη χώρα, ώστε οι πολίτες να μπορέσουν να ορθοποδήσουν και πάλι. Αντίθετα, για κάποιους, τα εθνικά ζητήματα θα πρέπει να μπουν σε προτεραιότητα, καθώς θεωρούν πως η περίοδος που διανύουμε είναι ιδιαίτερα κρίσιμη. Πρώτα πρέπει να προσέξει το λαό. Ο λαός, όχι ότι βέβαια ότι πεινάμε, αλλά δεν περνάμε καλά. Διότι μας έχουν κόψει συντάξεις, δώρα, άδειες, μας φορολογήσανε. Το οικονομικό βέβαια, το οικονομικό. Δουλειές να ανοίξουν. Δουλειές. Ασφάλεια είναι το σημαντικό, πιστεύω. Έτσι, γιατί έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα δεν ξέρουμε που πάμε. Υγεία. Τα νοσοκομεία, από ό,τι ξέρουμε, είναι σε άθλια κατάσταση και τα ξέρουμε εκ των έσω. Έτσι, και από εκεί και πέρα η ανεργία που μαστίζει κυρίως τους νέους, κυρίως τους 50χρονους που μείνανε άνεργοι. Και όλα αυτά νομίζω ότι πρέπει να είναι σε καθημερινή βάση προτεραιότητα για κάθε ένα που ασχολείται με την πολιτική. Έχω να πω ένα πράγμα, ότι αν πειράξουν πάλι τους συνταξιούχους, όποια κυβέρνηση να βγει, θα χάσει πάλι. Τον ελληνικό λαό, τίποτα άλλο. Και το καλό της χώρας. Εγώ θέλω η νέα κυβέρνηση, οι κυβερνήσεις να σταματήσουν να λένε ψέματα. Οι εκλογές της 7ης Ιουλίου είναι καθοριστικές για το μέλλον της χώρας, αφού πολλά ζητήματα έχουν μείνει σε εκκρεμότητα και άλλα χρειάζονται άμεση επίλυση. Η νέα κυβέρνηση που θα προκύψει με αυτά τα δεδομένα θα έχει πολλή δουλειά να κάνει. Θέμα ημερών είναι, σύμφωνα με πληροφορίες του Άτλας Κεντρικής Μακεδονίας, η απομάκρυνση των καταληψιών μεταναστών των βαγονιών του ΟΣΕ στη Μοναστηρίου. Πριν από λίγες μέρες άρχισε ο καθαρισμός των σιδηροδρομικών γραμμών και η αποψήλωση δέντρων. Θα ακολουθήσει η απομάκρυνση των σκουπιδιών και θα τεθεί σε εφαρμογή το σχέδιο απομάκρυνσης των ατόμων που έχουν καταλάβει τα βαγόνια με τη συνδρομή της αστυνομίας. Άρχισε η αντίστροφη μέτρηση για την επίλυση του σοβαρού προβλήματος με το σκουπιδότοπο που δημιουργήθηκε σε κοντινή απόσταση από το κτίριο του ΟΣΕ στη Θεσσαλονίκη. Η διοίκηση έχει λάβει μετά από συσκέψεις τη λήψη μέτρων για τον καθαρισμό και την απομάκρυση των βαγονιών, τα οποία έχουν καταλάβει περίπου 200 μετανάστες. Οι περαστικοί που διασχίζουν τη μεταλλική πεζογέφυρα στο Αμπελόκηπους αντικρίζουν άσχημες εικόνες. Οι μετανάστες ζουν κάτω από άθλιες συνθήκες και η περιοχή έχει μετατραπεί σε εστία μόλυνσης. Η κατάσταση είναι απογοητευτική, καθώς υπάρχουν μεγάλες ποσότητες με σκουπίδια ανάμεσα στις σιδηροδρομικές ράγες. Πιο χάλια δεν γίνεται. Πάνε και κοίταξε εδώ τα σκουπίδια. Σε λίγο θα υπάρχει πολύ σοβαρό πρόβλημα. Τι να πω. Υγείας, μπράβο, το κυριότερο, υγείας. Σκουπίδια να θέλετε. Μια εβδομάδα δεν φτάνει να τα μαζέψουμε. Πληροφορίες του Άτλας αναφέρουν ότι μετά από τον καθαρισμό των σκουπιδιών θα ζητηθεί η απομάκρυση των μεταναστών με τη συνδρομή της αστυνομίας. Η κατάσταση ολοένα και χειροτερεύει με τα σκουπίδια και σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, τις επόμενες ημέρες αναμένεται να υπάρξει συντονισμένη επιχείρηση με τη συνδρομή της αστυνομίας για την απομάκρυση όσων έχουν καταλάβει τα βαγόνια. Σύμφωνα με το σχέδιο της διοίκησης του ΟΣΕ, τα βαγόνια θα μετακινηθούν σε απόσταση περίπου 30 χιλιόμετρων από τη συγκεκριμένη περιοχή.
Αυτή την ώρα, κυρίες και κύριοι, είναι σε εξέλιξη η κεντρική εκδήλωση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος στην Θεσσαλονίκη. Στο βήμα της εκδήλωσης, ο Γενικός Γραμματέας, ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Ας ακούσουμε ένα στιγμιότυπο, είναι στον Λευκό Πύργο στην εκδήλωση. Τους εργαζόμενους που έκαναν πρώτη φορά το βήμα να στηρίξουν το ΚΚΕ στις πρόσφατες εκλογές, να κάνουν και το επόμενο. Να δώσουν μαζί μας τη μάχη και να κλείσει η κάλπη την ερχόμενη Κυριακή με την παραπέρα ενίσχυση του ΚΚΕ. Να φτάσουμε σε ακόμη πολύ περισσότερους που με βαριά καρδιά μπορεί να έκαναν άλλη επιλογή πριν στις ευρωεκλογές ή μπορεί και να απήχαν, αλλά μαζί τους θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε την επόμενη κυβέρνηση και τη συνέχιση της σημερινής αντιλαϊκής πολιτικής. Για να φτάσουμε σε ακόμα περισσότερους νέες και νέους, να συνεχιστεί η απομόνωση της ναζιστικής εγκληματικής Χρυσής Αυγής, για να πέσει ακόμη πιο κάτω, να πεταχτεί εκτός Βουλής, να βλέπει την πλάτη ενός πολύ δυνατού ΚΚΕ. Να δώσει επίσης μήνυμα ο λαός μας ότι δεν δίνει συγχωροχάρτη σε Νέα Δημοκρατία, σε Κινάλ Πασόκ για όσα έκαναν όπως τους έδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Οι αριστεροί προοδευτικοί άνθρωποι που παλιότερα πίστεψαν στο ΣΥΡΙΖΑ στις 7 του Ιούλη να του δώσουν ένα ακόμα μεγαλύτερο μήνυμα, μάθημα, όχι σκορπώντας την ψήφο τους δεξιά και αριστερά αλλού, αλλά ψηφίζοντας μόνο ΚΚΕ. Πλάνα και ήχος από την κεντρική εκδήλωση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος στην Θεσσαλονίκη, στην πλατεία Λευκού Πύργου, κυρίες και κύριοι. Και τώρα στο στούντιο είναι μαζί μου ο Βασίλης Παναγιωτίδης, ο συνάδελφος εδώ στο Άτλας Κεντρικής Μακεδονίας, γιατί η υπόθεση της δολοφονίας του Δημήτρη Γρεκού είναι σε πλήρη εξέλιξη. Έχουμε κάποια σοβαρή τοποθέτηση, μάλλον πολύ σοβαρή τοποθέτηση, από τον συνήγορο, τον Αλέξη Κούγια. Έχει πληροφορίες ο Βασίλης. Περί τίνος πρόκειται, Βασίλη? Σύμφωνα με τον Αλέξη Κούγια Σάκη, η ανθρωποκτονία φαίνεται ότι ήταν προμελετημένη και μάλιστα έχουν στην κατοχή τους αρκετά στοιχεία, όπως λέει ο ίδιος, η οικογένεια του θύματος, τα οποία τα έχουν καταθέσει ήδη στην ανακρίτρια και δείχνουν ότι η δολοφονία του Δημήτρη Γρεκού δεν ήταν ένα τυχαίο γεγονός, όπως υποστήριζε ο δράστης, ο καταμολογίαν δράστης, αλλά ότι ήταν ένα προμελετημένο έγκλημα το οποίο έγινε μάλιστα για 200.000 ευρώ. Και τι λέει ο κύριος Κούγιας? Τι είναι αυτά τα 200.000 ευρώ? Ότι τα 17.000 ευρώ που πλήρωσε, όπως αναφέρει και ο ίδιος ο δράστης, που πλήρωσε τον Δημήτρη Γρεκό. Στην εμπορική δοσοληψία. Ακριβώς. Είναι τα νόμιμα χρήματα από τη συναλλαγή που είχαν, ενώ υπήρχε το πιο μεγάλο ποσό, 200.000 ευρώ από τα ζώα που πούλησε ο Δημήτρης Γρεκός στον δράστη, ένα ποσό των 200.000 ευρώ. Τόσο περίπου κόστησαν τα ζώα. Όμως αυτό το ποσό δεν αναγράφεται πουθενά σε νόμιμα έγγραφα. Υπάρχουν όμως κάποιες σημειώσεις που βρήκε η οικογένεια και τα παιδιά του Δημήτρη Γρεκού και τα παρέδωσαν στην ανακρίτρια, του ίδιου του Δημήτρη Γρεκού, ο οποίος λέει, μάλλον έχει σημειώσεις ότι χρωστάει ο συγκεκριμένος άνθρωπος στον Δημήτρη Γρεκό 200.000 ευρώ για αυτή τη συναλλαγή. Ήταν ουσιαστικά τα μαύρα χρήματα τα οποία ήταν για τη συναλλαγή που θα γινόταν. Έγινε μια συναλλαγή αξίας 200.000 ευρώ με 17 και ο καυγάς μετά έγινε για τη διαφορά αυτών των ποσών. Αυτό αντιλαμβάνω. Το ζήτημα είναι ότι πληρώθηκαν 17.000 ευρώ που είναι τα νόμιμα, αλλά ουσιαστικά το ποσό το κανονικό ήταν 200.000 ευρώ. Μάλιστα. Που σημαίνει ότι το πολύ μικρό ποσό που πληρώθηκε. Τεράστια απόκληση. Ήταν τεράστια απόκληση. Από τις 17 μέχρι τις 200.000 είναι τεράστια απόκληση. Γι' αυτό και ο Αλέξης Κούγιας
λέει ότι ουσιαστικά ο δράστης που θεωρεί ότι δεν ήταν μόνος του στην την ώρα της δολοφονίας του Δημήτρη Γρεκού, αλλά ήταν ένα προμελετημένο έγκλημα και είχε και συνεργούς, θέλησε να σκοτώσει τον Δημήτρη Γρεκό για ουσιαστικά θα σβηνόταν και το χρέος του προς τον Δημήτρη Γρεκό. Τα 200.000 ευρώ, που είναι το μεγάλο ποσό, γιατί δεν ήξερε κανείς, δεν γνώριζε κανείς πέρα από τον Δημήτρη Γρεκό το χρέος αυτό το μεγάλο. Μάλιστα. Οπότε με τη δολοφονία του Δημήτρη Γρεκού θα τη γλίτωνε και ο δράστης από την άποψη όσον αφορά τα χρωστούμενα που είχε προς τον Δημήτρη Γρεκό. Από εκεί και πέρα, Σάκη, ο Αλέξης Κούγιας υποστηρίζει, όπως είπα και πριν, ότι το έγκλημα δεν έγινε από ένα άτομο και υπάρχουν αρκετά, όπως λέει ο ίδιος, στοιχεία που το αποδεικνύουν αυτό. Ότι είχε συνεργούς. Ότι είχε συνεργούς. Να πούμε καταρχήν ότι ο Δημήτρης Γρεκός, όπως έχουν πει και ο ίδιος ο δράστης, ήταν ένας γερός άνθρωπος, ο οποίος δεν μπορεί, όπως λέει ο κύριος Κούγιας, να μάλωσαν, να ήρθαν στα χέρια με τον δράστη και να μην μπόρεσε να επιφέρει κάποιο μόλοπα στον δράστη. Και μάλιστα όταν τα παιδιά του Δημήτρη Γρεκού και η οικογένειά του και η αστυνομία έψαχναν τον Δημήτρη Γρεκό την ίδια μέρα και επισκέφτηκαν το σημείο, ο δράστης δεν έφερε ούτε κάποιον μόλοπα. Επίσης, ο κύριος Κούγιας αναφέρει ότι την ίδια μέρα υπήρξε κάποιο τρίτο πρόσωπο, όπως είπε ο ίδιος ο δράστης, που πήγε στην μονάδα. Ούτε αυτός αντιλήφθηκε κάτι. Και το άλλο στοιχείο είναι ότι προκαλεί εντύπωση πώς γίνεται μέρα μεσημέρι σε μια μονάδα κτηνοτροφική να μην υπάρχει ούτε ένας άνθρωπος να έχει αντιληφθεί έναν καυγά να γίνεται. Κάποια φασαρία, κάποια φωνή, κάποιο κάτω του οτιδήποτε. Και αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο εξετάζουν και το οποίο προκαλεί πολλά ερωτηματικά για το αν τελικά ήταν το έγκλημα προμελετημένο ή ήταν ένα έγκλημα που έγινε. Και αν υπήρχαν συνεργοί ή όχι. Και αν υπήρχαν συνεργοί, που όπως υποστηρίζει ο Αλέξης Κούγιας, υπήρξαν συνεργοί, γιατί όπως είπα και πριν, δεν μπορεί να μην υπάρχει μόλοπας στον έναν άνθρωπο και ο άλλος να είναι νεκρός. Βασίλη, σε ευχαριστώ. Σε 48 ώρια απεργία προχώρησαν από σήμερα Δευτέρα οι 350 εργαζόμενοι της ΕΙΑΘ. Στο πλαίσιο της, μάλιστα, συγκεντρώθηκαν σήμερα το πρωί έξω από τα γραφεία της εταιρείας στην Οδό Εγνατία. Οι εργαζόμενοι διεκδικούν την υπογραφή νέας συλλογικής σύμβασης. Με ανάρτησή της στην ιστοσελίδα της, η ΕΙΑΘ ανακοινώνει πως λόγω της 48ωρης απεργίας που προκήρυξε το Σωματείο Εργαζομένων, η εξυπηρέτηση των καταναλωτών στα καταστήματα της εταιρείας δεν θα είναι εφικτή, ενώ για τις περιπτώσεις βλαβών υπάρχει προσωπικό ασφαλείας, αλλά η αποκατάσταση θα γίνεται με πιο αργούς ρυθμούς. Την απόφαση να προχωρήσουν σε 48ωρη απεργία από τη Δευτέρα έλαβαν οι 350 εργαζόμενοι στην ΕΙΑΘ. Μάλιστα, πραγματοποίησαν και συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από τα γραφεία της εταιρείας στην Οδό Εγνατία. Οι εργαζόμενοι διεκδικούν την υπογραφή της επιχειρησιακής συλλογικής σύμβασης εργασίας, η οποία, όπως τονίζουν, είναι συμφωνημένη από τον Απρίλιο. Βρισκόμαστε 48ωρη απεργία, είναι η συνέχεια της 24ωρης Παρασκευής. Είναι η συνέχεια κινητοποίησεων από την προηγούμενη εβδομάδα. Ενώ έχουμε συμφωνήσει με τη διοίκηση για υπογραφή συλλογικής σύμβασης εδώ και αρκετό μεγάλο χρονικό διάστημα, η διοίκηση με διάφορες υπεκφυγές και όρους τελευταίες στιγμής που έπεσε στο τραπέζι εκβίασε προκειμένου να δεχτούν μνημονιακούς όρους οι συνάδελφοι, οι εργαζόμενοι, αρνηθήκαμε και σήμερα βρισκόμαστε μετέωροι από τον πρόεδρο που παρετήθηκε και το υπερταμείο, το οποίο αρνείται να λάβει τις ευθύνες του. Να τα λέμε και αυτά. Αυτή τη στιγμή η εταιρεία ιδρεύει και αποχετεύει περίπου 1 εκατομμύριο κόσμο και δεν υπάρχει στην ουσία διοίκηση. Με μια προφορική εντολή του είπαν να μην υπογράψετε τίποτα. Δεν πρέπει να υπάρχει κάποιο έγγραφο. Ποιος θα πάει την ευθύνη άμα προκύνει κάτι. Ζητούμε από την κυβέρνηση που έφτιαξε αυτό το υπερταμείο να ασκήσει πιέσεις. Επιβλέπουν ο υπουργός που είναι ο κ. Τσακαλώτος προς το υπερταμείο προκειμένου να υπογραφεί συλλογική σύμβαση εργασίας. Ουσιαστικά συλλογική σύμβαση εργασίας έχουμε. Ας εφαρμόσουν αυτή που έχουμε, αν θέλουν να υπογράψουν καινούργια. Δεν έχουμε πρόβλημα. Έχουμε συλλογική σύμβαση εργασίας, ας εφαρμόσουν αυτή που έχουμε. Ούτε αυτή που έχουμε εφαρμόσουν. Υπάρχει μέσα όρος που καθορίζει πώς θα πληρωθούμε, αλλά δεν τον δέχονται. Θεωρούν ότι δεν είναι αυτό που υπογράψανε. Τον οποίο τον έχουν υπογράψει οι ίδιοι το 2017. Ωραία, λοιπόν, ας εφαρμόσουν αυτή που έχουμε τουλάχιστον. Από την πλευρά τους, οι πολίτες εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους για το γεγονός ότι δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν ούτε στα γραφεία της ΕΙΑΘ στην Οδό Εγνατία, ούτε και στο υποκατάστημα στην Οδό Αγγελάκη. Γίνεται, εξυπηρετήστε. Όχι. Τι σας είπανε? Αγγελάκη σε 2 μέρες, από εκεί θα πληρώσουν. Απεργία έχουνε. Τι θέλατε να κάνετε? Να πληρώσω, ρε παιδί μου, να πληρώσω. Τι να κάνω? Πότε θα πληρώσουμε τώρα? Μας το κόψουν το νερό. Τα γραφεία της ΕΙΑΘ θα είναι ξανά ανοιχτά για τους πολίτες την Τετάρτη 3 Ιουλίου. Ο Γιώργος Αρχοντόπουλος, ο πρόεδρος των εργαζομένων στην ΕΙΑΘ, είναι μαζί μου στο στούντιο του Κεντρικού Δελτίου Ειδήσεων. Τον καλησπέριζω και θα ζητήσω περισσότερες λεπτομέρειες. Καλησπέρα, κύριε Αρχοντόπουλο. Εσείς ζητάτε τώρα να υπογραφεί συλλογική σύμβαση εργασίας από μια εταιρεία, την ΕΙΑΘ,
που είναι ακέφαλοι αυτή τη στιγμή. Ναι. Ποιος μπορεί να βάλει υπογραφή στη συλλογική σύμβαση εργασίας? Ο αντιπρόεδρος. Υπάρχει εκτελεστικός αντιπρόεδρος, η εταιρεία έχει τετασήμα. Ναι. Δεν υπάρχει στο καθεστικό ούτε της εταιρείας ούτε του υπερταμείου προσωρινό δουσού ή μεταβατικό δουσού. Mm-hmm. Υπάρχει μόνο διοικητικό συμβούλιο. Δύνατο ο αντιπρόεδρος, ναι, να υπογράψει φυσικά τη συλλογική σύμβαση. Γι' αυτό και αντιπρόεδρος, δηλαδή καθιστά τον πρόεδρο. Ναι. Πώς φτάσουμε σε αυτό το σημείο όμως? Καταρχήν να πούμε ότι η σύμβαση υπάρχει των εργαζομένων, η οποία λήγει τον Ιανουάριο του 20. Ναι. Απλά όταν υπογράφηκε αυτή η τριετή σύμβαση που ισχύει και σήμερα πριν 3 χρόνια, προφανώς η διοίκηση του Προέδρου κ. Καστανίδη, που τοποθέτησε ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν μπορούσε να προβλέψει ότι η κυβέρνησή του θα καταργούσε τα μνημόνια. Ναι. Υπήρχε ο νόμος του 2015 που καταργεί τις μνημονιακές περικοπές το Δεκέμβριο του 2018. Mm-hmm. Και έπρεπε από 1η-1η του 2019 να εφαρμόσει το νόμο, ναι, που αναιρεί τις μνημονιακές περικοπές. Ναι. Αυτό δεν έγινε. Γι' αυτό δεν θέλετε να μείνετε στη σύμβαση που ισχύει μέχρι το 2020. Δεν μπορούμε και να επανέλθουμε φυσικά στο 9 απότομα. Θα είναι μεγάλο σοκ για την εταιρεία. Προφανώς. Θα είναι μεγάλο σοκ για όλους, όχι μόνο φυσικά για την εταιρεία. Συμφωνήσουμε λοιπόν με παρουσία του γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας του κ. Νεφελούδη, ναι, στην συμφιλητική διαδικασία που έγινε τον Φλεβάρι και τον Απρίλιο, mm-hmm, σταδιακή αποκατάσταση των μνημονιακών δικαιωμάτων σε βάθος τετραετίας. Ναι. Αυτό σημαίνει σε αριθμούς? Περίπου στο 5,5% μεσοαμερικά αναχρόνω. Καθέτος, ναι. Ναι. Είναι πάλι μακριά από το 9, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι μια σταδιακή. Ναι. Εσείς, επειδή το θέσατε, οι περικοπές που υποστήκατε, τι τάξεως ήταν? Και στο 35-40%. Αμέσως τεχνικός και έχεις νυχτερινά και κυριακές, είναι πιο μεγάλες περικοπές. Ναι. Αμέσως απλά διοικητικός υπάλληλος. Αυτά που μου λέτε είναι καθαρά, γιατί πολλές φορές με το δημόσιο υπάρχουν διάφορες δύο διπερίεργες. Καθαρά. Ρωτάς κάποιον πόσα παίρνει, σου λέει 1000 και ουσιαστικά παίρνει 1500. Όταν λέμε. Αυτά που μου λέτε ισχύουν, έτσι. Ισχύουν, ναι, ισχύουν. Ναι. Φυσικά και δεν μπορούσαμε να επανέλθουμε ξαφνικά στο 9. Πήγαμε σε μια σταδιακή αποκατάσταση. Ναι. Συμφωνήσαμε τον Απρίλιο. Εδώ είναι που μας πνίγει το αίσθημα του δικαίου. Ότι συμφωνήσαμε στο οικονομικό, που είναι το δύσκολο κομμάτι στην ίσω μια σύμβαση, mm-hmm, από τον Απρίλιο. Ήταν η σύμβαση έτοιμη να υπογραφεί από τον Μάη. Και μετά πέσαμε σε μια διαδικασία κολλησιεργίας από τη μεριά της διοίκησης. Ναι. Που συνέχεια για ποιο λόγο υποπτεύεστε? Όπως αποδεικνύει η ιστορία τώρα πλέον, μετά την απόδραση του Προέδρου της ΕΙΑΘ, του πρώην Προέδρου της ΕΙΑΘ, mm, δεν ήθελε να υπογράψει. Το οποίο δεν το είπε ποτέ. Δεν ήθελε να υπογράψει γιατί του είπαν από την κυβέρνηση που τον τοποθέτησε ότι δεν πρέπει να υπογράψει. Εγώ δεν για ποιο λόγο? Δεν πιστεύω το σενάριο αυτό, γιατί η κυβέρνηση βλέπει ότι κλείνει παντού μέτωπα. Ναι. Σε Εγνατία Οδός, είναι Ζάχαρη. Ναι. Στο... Τα κλείνει προεκλογικά, εννοείται. Όχι, είναι εργασιακές εκκρεμότητες, ναι, το οποίο έπρεπε και να κλείσουν. Mm-hmm. Δεν μπορεί κάποιο εργαζόμενο να συμμετέχει. Ναι. Γιατί δεν το κάνει ο κ. Καστανίδης, γιατί να το κάνει? Γιατί δεν το έκανε, γιατί το έκανε. Γιατί δεν έβαλε την υπογραφή του πριν αποχωρήσει? Αυτό πρέπει να πει και να το εξηγήσει επιτέλους ο ίδιος. Γιατί άδειασε δεν μόνο 350 εργαζόμενου, άδειασε προσπάθειες τη. Του γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας, ο κ. Νεφελούδη, πραγματικά κόπιασε για αυτή τη διαδικασία. Φυσικά, εμείς οι εργαζόμενοι δεν τα ρίχνουμε μόνο στον κύριο πρόεδρο που έφυγε. Ναι. Τα ρίχνουμε και στην κυβέρνηση που έχει την ευθύνη τη διοίκηση της εταιρείας. Ναι. Έχει την ευθύνη του τοποθετημένου στελέχους της σε αυτή τη θέση. Στον κ. Νεφελούδη, ας πούμε, ή πιο ψηλά? Κοιτάξτε, υπάγεται στο Υπουργείο. Πιο πολύ επιβλέπεις αρχή είναι το ΙΜΑΘ, αλλά ουσιαστικό Υπουργείο που επιβλέπει την εταιρεία είναι το εσωτερικό. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, η κυβέρνηση δεν μας διαφέρει ποιος εμάς. Mm-hmm. Η κυβέρνηση έχει την ευθύνη. Δεν βλέπει ότι κάτι δεν πάει καλά. Με την κυρία Χατζηγεωργίου έχετε μιλήσει? Έχουν μιλήσει. Εντάξει, τώρα δεν σα πω τι λένε τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι μια πολύ δυσάρεστη κατάσταση, όπως φαίνεται, για όλους. Ναι. Έχουν αδειαστεί και οι ίδιοι. Σήμερα βρεθήκατε με τον κύριο Δουίτσι. Σήμερα βρεθήκαμε με πολλούς. Τον επικεφαλή στην. Βρεθήκαμε στην με την γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ. Του ΣΥΡΙΖΑ, ναι. Βρεθήκαμε με το γραφείο του Πρωθυπουργού. Τι σας είπα? Βρεθήκαμε με τον διευθυντή της ΙΜΑΘ. Όλοι κουνάνε το κεφάλι συγκαταβατικά, ναι, δεν δίνουν κατανόηση, αποτέλεσμα μηδέν. Mm-hmm. Να ανοίξω το κουβέντα λίγο παραπάνω, δώστε μου ένα λεπτό μονάχα. Δυστυχώς επιβεβαιώνονται οι υποψίες του σωματείου μας. Από τη στιγμή που αυτή η κυβέρνηση έφτιαξε το υπερταμείο, και θυμάστε ότι είναι ο δημόσιος έλεγχος που διασφαλίζει το δημόσιο χαρακτήρα των εταιριών και μη φοβάστε από εκεί δεν πωλείτε τίποτα, ναι, και το ελέγχουμε. Ο μοναδικός μέτοχος, αν έχει μία μετοχή το υπερταμείο, θεωρείται ο Υπουργός Οικονομικών. Mm-hmm. Ζητήσαμε από τον Υπουργό Οικονομικών, λοιπόν, και έφτασε η πληροφορία από ό,τι μάθαμε σε αυτόν, να επιβάλλει τα δικαιώματά του στο υπερταμείο και να ασκήσει πίεση προκειμένου να λύξει το θέμα. Και φαίνεται ότι δεν μπορεί να το κάνει. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει κανένα έλεγχο στο υπερταμείο. Δεν μπορεί ή δεν θέλει? Φαίνεται ότι δεν μπορεί. Δεν μας είπαν ότι δεν θέλει. Άρα λοιπόν το υπερταμείο πραγματικά. Γιατί σας εκπλήσει? Δεν είχατε την αίσθηση ότι αφεντικό είναι το υπερταμείο? Εμείς είμαστε τόσο σίγουροι, γι' αυτό και προσφύγαμε στο Συμβούλιο της Επικρατείας του περασμένου Νοέμβρη, εκδικάστηκε η προσφυγή μας. Κατέτσι μεταφορά σε ΕΙΑΘ στο υπερταμείο και θεωρούμε ένα απόλυτα ιδιωτικό φαντ και τίποτα παραπάνω. Μια ιδιωτική εταιρεία. Άρα λοιπόν, με βάση αυτά που συνέβησαν, εσείς πιστεύετε ότι
δεν ήταν σε συνεννόηση με την κυβέρνηση, ο πρώην πρόεδρος ήταν με το υπερταμείο. Με πληροφορίες που έχουμε, φαίνεται ότι και το υπερταμείο έχει τόσο σοβαρά θέματα να ασχοληθεί, που η σύμβαση είχε μια απλή ενημέρωση. Mm-hmm. Δυστυχώς τώρα την αναλαμβάνει το υπερταμείο. Ναι. Οπότε πάμε σε μια νέα διαδικασία. Το υπερταμείο από τη μεριά του ανακοίνωσε γενική συνέλευση στις 15 Εβδόμου, όπου τώρα θα βγει ο νέος πρόεδρος, ναι, και θα αποφασίσει. Ναι. Το θέμα είναι ότι πάνε χαμένοι 6 κόποι διαπραγματεύσεων και διαβουλεύσεων. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει τι, ότι φτού και από την αρχή που λέμε. Δεν γνωρίζουμε. Δεν ισχύει τίποτα. Δεν γνωρίζουμε. Μπορεί, πιθανό σενάριο. Φυσικά. Ναι. Φυσικά το ότι το δουσού παραμένει της εταιρείας, δεν θα αλλάξει μόνο ο πρόεδρος και ο διευθύνων σύμβουλος θα τοποθετηθούν. Υπάρχει μια προϊστορία την οποία φαντάζομαι τα μέλη του δουσού θα την υποστηρίξουν, mm-hmm, στον νέο πρόεδρο. Ναι. Και πιθανόν τα πράγματα είναι πολύ πιο εύκολο. Αλλά δεν μπορώ να προβλέψω τίποτα. Υποπτεύεστε κάτι εσείς δηλαδή, με αυτές τις καθυστερήσεις, με τη μη υπογραφή και εν όψη βέβαια και εξελίξεων. Κοιτάξτε, δεν μου αρέσει να κάνω σενάρια, αλλά αποδεικνύεται με τη φυγή του πρόεδρου τελικά, του πρώην πρόεδρου, ότι απλά δεν ήθελε να υπογράψει. Και θα ήταν μια έντιμη, ναι, στάση να βγει και να το πει. Και θα ήταν πιο έντιμη και από την κυβέρνηση να βγει εγκαίρως και να του δώσει οδηγίες. Αυτό πρέπει να κάνει. Εσείς πιστεύετε ότι μπορεί να πάμε σε εξελίξεις οι οποίες να είναι ραγδαίες για την εταιρεία? Δεν ξέρω. Το βλέπετε το σενάριο? Κοιτάξτε, είναι η γενική συνέλευση. Υπάρχει προγραμματισμένη γενική συνέλευση. Υπάρχει διάθεσή μου στην εταιρεία. Σε αδράνεια φυσικά με εντολή του υπερταμείου. Mm-hmm. Εδώ να σημειώσω ότι υπάρχει μια προφορική εντολή του υπερταμείου. Δέλτα σίγουρα να μην ξαναγίνει, από ό,τι φαίνεται, ναι, και να μην αποφασίσει για τίποτα η διοίκηση. Αυτή τη στιγμή η εταιρεία είναι τρεις εβδομάδες ακυβέρνηση εντελώς. Ναι. Μια εταιρεία προσφέρει νερό και αποχέτευση σε ένα εκατομμύριο κόσμο. Δεν υπάρχει ένα χαρτί που να λέει ότι θα κάνετε αυτό, κάποιο οδηγήσει, δεν θα κάνετε αυτό. Σκέφτεστε καθόλου την πλήρη ιδιωτικοποίηση τη εταιρεία? Κοιτάξτε, δεν έχει φύγει ποτέ από το μυαλό μας. Η εταιρεία τελευταία από το 2007 και μετά σε μια διαδικασία έμεσης ή άμεσης ιδιωτικοποίησης. Φαίνεται ότι έχει αποσοβηθεί ο κίνδυνος της άμεσης ιδιωτικοποίησης, δηλαδή πλήρη 51% και management. Αλλά το ότι το 24% παραμένει στο υπερταμείο, στο ΤΑΕΠΕΔ, ναι, Ταμείο Ρευστοποιήσεων, φυγατρική του υπερταμείου, με πιθανότητα που έχει πει και ο Πρωθυπουργός για στρατηγικό επενδυτή, για ένα μοντέλο ΔΙΤ που θα έχει τον έλεγχο ιδιώτης, είναι μια έμεση ιδιωτικοποίηση. Και το νέο μοντέλο που προωθούν και οι ίδιες οι πολυεθνικές και, ναι, η Παγκόσμια Τράπεζα. Μάλιστα. Αυτό σημαίνει πρακτικά τι σε επίπεδο κινητοποιήσεων, για να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση. Για την ιδιωτικοποίηση. Γιατί, λέτε, όχι για την ιδιωτικοποίηση, αυτό είναι ένα ακόμη μεγαλύτερο κεφάλαιο. Αυτό το μέχρι 15 Ιουλίου δεν υπάρχει εξέλιξη που μου είπατε. Κοιτάξτε, εμείς δεν μπορούμε να πάμε απέναντι σε μια νέα κυβέρνηση πιθανό να προκύψει μετά τις 7 Εβδόμου, ναι, και σε μια νέα διοίκηση η οποία θα είναι καινούρια, σε αχαρτογράφητα νερά. Mm-hmm. Πρέπει να δώσει ένα χρονικό διάστημα να καταλάβει οι άνθρωποι που βρίσκονται, τι κάνουν. Mm-hmm. Νομίζω είναι φυσιολογικό και το αυτονόητο. Δεν μπορεί να επιτύσσει. Μένετε σε αυτή την προειδοποίηση. Ό,τι είναι, θα γίνει αυτή η εβδομάδα μέχρι τις εκλογές. Μπορεί και λιγότερο μέχρι την Παρασκευή. Υπάρχει ίσως περίπτωση να συνεχίσετε την κινητοποίηση? Ναι, αύριο έχουμε γενική συνέλευση και δούμε αν συνεχίσουμε υπάρχει ή όχι. Υπάρχει περίπτωση να, ναι, συνεχίσετε. Αυτό σημαίνει ότι αν πάθει ζημία κάποιο αγωγό, για σοβαρή ζημία μιλάω. Έχω αποδείξει. Είμαστε και λίγο, ναι, καμένοι, ξέρετε, από το χυλό και φυσάμε και το γιαούρτι. Εδώ να πούμε ότι δράτων τη ευκαιρία μα δίνεται ότι ο πρώην πρόεδρος ΕΙΑΘ δεν παρατήθηκε όταν έμεινε η πόλη 10 μέρες χωρίς νερό, αλλά παρατήθηκε να μην υπογραφεί συλλογική σύμβαση εργασίας των εργαζομένων. Και νομίζω αυτό λέει πάρα πολλά. Πολύ εύκολα υπέγρασε την σύμβαση, αύξηση 25% τη σύμβαση της ειδικού του συμβούλου, χωρίς να ενημερώσει καν το δοσού από την υποχρέωσή του. Αλλά το πρόβλημα ήταν πάντα οι εργαζόμενες εταιρείες, οι οποίοι ξελάσπισαν την εταιρεία και τον ίδιο στη μεγάλη πλάτη που αναφέρεται. Τώρα, για να σα ερώτημα να επιστρέψω, έχω αποδείξει στο παρελθόν, κύριε Μόση, σε σωματείο ότι και σε περίοδο μεγάλων κινητοποιήσεων το 2009. Σε μεγάλες βλάβες, εμείς οι ίδιοι δώσαμε άδεια στη συνεργεία μας να πάνε να δουλέψουν, δεν φταίει σε τίποτα ο κόσμος, ναι, να μην έχει νερό. Αν προκύψει οτιδήποτε, δεν θα αφήσει να συζητάμε αυτό το πράγμα. Εντάξει, η καθημερινότητα, οι μικρές, ναι, βλάβες, οι οποίες μπορεί να αργήσουν λίγο, ετοίμαστε προσωπικό ασφαλείας, ναι, ναι. Αλλά μεγάλη βλάβη δεν το συζητάμε καν. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ, κύριε Αρχοντόπουλο. Από ό,τι φαίνεται, θα τα πούμε σύντομα. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Τώρα, να αλλάξουμε θέμα, κυρίες και κύριοι, και να επιστρέψουμε στα εκλογικά. Εδώ, βέβαια, έχουμε διλήμματα. Το μεγάλο ζητούμενο στις εκλογές της 7ης Ιουλίου είναι σε τι επίπεδο θα φτάσει η αποχή. Το μεγάλο στοίχημα είναι για τα κόμματα αν θα καταφέρουν να πείσουν τους πολίτες να προτιμήσουν την κάλπη και όχι την παραλία. Εμείς θέσαμε αυτό το ερώτημα, δηλαδή κάλπη ή παραλία. Και δείτε τι μας απάντησαν. Η 7η Ιουλίου πλησιάζει και το μεγάλο ερώτημα τόσο των δημοσκοπικών εταιριών όσο και των ίδιων των κομμάτων είναι σε τι ποσοστό θα κινηθεί η αποχή. Το μεγάλο ζητούμενο, με λίγα λόγια, είναι αν θα προτιμήσουν οι πολίτες να πάνε στην κάλπη ή θα τους κερδίσει τελικά η παραλία. Αυτό το ερώτημα θέσαμε και εμείς στους πολίτες, αρκετοί εκ των οποίων απάντησαν πως θα προτιμήσουν την κάλπη, αν και στη συνέχεια πολύ πιθανόν να βρεθούν, όπως μας είπαν, σε κάποια παραλία για να κάνουν το μπάνιο τους. Στις εκλογές, φυσικά. Μια υποχρέωση έχουμε. Αφήγουμε. Η ζωή μας παίζεται. Εννοείται ότι θα πάω να ψηφίσω. Υπεύθυνοι πολίτες είμαστε.
Εγώ θα πάω να ψηφίσω. Και μετά δεν αγόρασα μαγιό γι' αυτό. Θα αγοράσω όμως και μετά θα πάω κατευθείαν στη θάλασσα. Φυσικά και θα πάω να ψηφίσω. Είναι δικαίωμα και υποχρέωση του πολίτη. Πρώτα θα ψηφίσουμε και μετά θα πάμε παραλία. Λογικά θα πάω σίγουρα να ψηφίσω. Επειδή Κυριακή και δουλεύαμε κιόλας, οπότε Σαββατοκύριακο είμαστε εδώ. Το συνδυάσουμε εκλογές και δουλειά. Θα πάω να ψηφίσω. Είναι υποχρέωσή μας. Είμαστε υποχρεωμένοι να ψηφίσουμε. Φτάνει πια, μέχρι εδώ. Να αλλάξει κάτι, να δούμε τι θα γίνει. Όλοι πρέπει να ψηφίσουμε. Δηλαδή επιλέγετε κάλπη και όχι παραλία. Βεβαίως, κάλπη. Όχι παραλία. Μετά παραλία. Εάν θέλετε να έχετε άποψη για την πολιτική, πρέπει να είσαι θερμός ψηφοφόρος. Ανεξάρτητη πιστεύω καθένας. Αν θες να έχεις άποψη και να συζητάς για τα πολιτικά, πρέπει πρώτα εσύ να ψηφίσεις και μετά να έχεις άποψη με τον συνανθρωπό σου που κάνεις μια συζήτηση. Πολλοί δεν ψηφίζουν και έχουν πολλές απόψεις. Είναι, πώς να το πω δηλαδή, ημιμαθείς. Κατ' εμέ. Οπότε ψηφίζω, θα ψηφίσω. Υπήρξαν βέβαια και αυτοί που ψήφισαν τελικά παραλία και έτσι στις 7 Ιουλίου όπως φαίνεται θα αναζητήσουν από νωρίς το πρωί έναν όμορφο προορισμό, αφού όπως τόνισαν είναι απογοητευμένοι από τα πολιτικά κόμματα. Το σκέφτομαι. Δεν με εκφράζει τίποτα. Είμαι πάρα πολύ απογοητευμένη. Νομίζω θα προτιμήσω την παραλία. Για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο, γιατί έχει πάρα πολύ ζέστη. Και από την κάλπη τα έχουμε δει όλα. Ρεαλιστικά μιλάμε, προτείνει παραλία, γιατί όποιος και να βγει, το ίδιο ακριβώς είναι. Είτε τελικά προτιμήσει ο περισσότερος κόσμος την κάλπη, είτε κάποια όμορφη παραλία στις 7 Ιουλίου θα υπάρξει νέα κυβέρνηση της χώρας, η οποία θα αναλάβει και τις τύχες της για τα επόμενα χρόνια. Οι εθνικές εκλογές της 7ης Ιουλίου πλησιάζουν και επειδή είναι σίγουρο ότι έχετε απορίες, στο επόμενο ρεπορτάζ σας παρουσιάζουμε όλες τις λεπτομέρειες για το τι πρέπει να ξέρετε όταν θα φτάσετε στην κάλπη για να ασκήσετε το εκλογικό σας δικαίωμα. Απομένει περίπου μία εβδομάδα για τις εθνικές εκλογές της Κυριακής 7 Ιουλίου. Το Υπουργείο Εσωτερικών εξέδωσε ένα χρήσιμο οδηγό με πληροφορίες για τη διαδικασία των εκλογών και την ψηφοφορία η οποία διαρκεί από τις 7 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Στην Ελλάδα δικαίωμα ψήφου έχουν όλοι όσοι συμπληρώνουν το 17ο έτος της ηλικίας τους κατά το έτος των εκλογών. Άρα για τις εκλογές του 2019 μπορούν να ψηφίσουν όσοι έχουν γεννηθεί από την 1η-1η-2002 μέχρι και τις 31/12/2002. Όσον αφορά τους εκλογείς και το που ψηφίζουν μπορούν να μάθουν μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Εσωτερικών www.ipes.gr μάθε που ψηφίζεις, καλώντας στο τηλεφωνικό κέντρο της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών και στον αριθμό 213-136-1500 από Δευτέρα έως Κυριακή 9 το πρωί έως 5 το απόγευμα. Επίσης, όσον αφορά το πώς μπορεί κάποιος να ψηφίσει, μπορείτε να ψηφίσετε με την αστυνομική ταυτότητα, το διαβατήριό σας, την άδεια οδήγησης ή το ατομικό βιβλιάριο υγείας όλων των ασφαλιστικών ταμείων που έχουν εκδοθεί από τις αρμόδιες ελληνικές αρχές. Η κομμένη ταυτότητα είναι αποδεκτή. Εάν έχουν αλλάξει τα προσωπικά σας στοιχεία, παραδείγματος χάρη μεταβολή επωνύμου λόγω διαζυγίου, θα πρέπει να προσκομίσετε τα σχετικά δικαιολογητικά. Στρατιωτικοί και υπηρετούντες στα σώματα ασφαλείας χρησιμοποιούν την υπηρεσιακή τους ταυτότητα. Οι εκλογείς προσέρχονται στο κατάστημα της ψηφοφορίας και παρουσιάζονται στην Εφορευτική Επιτροπή, η οποία αναγνωρίζει την ταυτότητά τους και επαληθεύει την εγγραφή τους στον εκλογικό κατάλογο. Οι εκλογείς μπαίνουν στο κατάστημα της ψηφοφορίας ένας-ένας ή σε ολιγάριθμες ομάδες με τη σειρά της προσέλευσής τους και όπως ειδικότερα καθορίζει κάθε Εφορευτική Επιτροπή. Σε κάθε εκλογέα η Εφορευτική Επιτροπή δίνει έναν φάκελο με ειδικό γνώρισμα μονογραφημένο από τον αντιπρόσωπο της δικαστικής αρχής και σφραγισμένο με τη σφραγίδα της Επιτροπής, καθώς και πλήρη σειρά έντυπων ψηφοδελτίων όλων των συνδυασμών και υποψηφίων. Εν τω μεταξύ, απαγορεύεται στον εκλογέα να ρίξει το ψηφοδέλτιό του στην κάλπη, αν αυτό δεν είναι μέσα στο φάκελο με το ειδικό γνώρισμα, διαγώνια διαγράμμιση, αν δεν έχει κλειστεί ο φάκελος ή αν ο φάκελος δεν φέρει τη σφραγίδα και τη μονογραφή του δικαστικού αντιπροσώπου. Και αν ο εκλογέας δεν αποσύρθηκε πρώτα στο ξεχωριστό χώρο παραβάν. Στον εκλογέα που ψήφισε χορηγείται εφόσον ζητηθεί σχετική βεβαίωση που υπογράφεται από τον πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής και σφραγίζεται με τη σφραγίδα της. Για το πόσους σταυρούς βάζουμε, αυτό εξαρτάται από τον αριθμό των εδρών εκλογικής περιφέρειας. Ο εκλογέας μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του υπέρ υποψηφίων του συνδυασμού, σημειώντας το ψηφοδέλτιο σταυρό προτίμησης παραπλεύρος του ονόματός τους ως ακολούθως. Στις εκλογικές περιφέρειες όπου εκλέγονται από 1 έως 3 βουλευτές, ένα σταυρό. Σε εκλογικές περιφέρειες όπου εκλέγονται από 4 έως 7 βουλευτές, μέχρι 2 σταυρούς.
σε εκλογικές περιφέρειες όπου εκλέγονται από 8 έως και 12 βουλευτές μέχρι 3 σταυρούς και σε εκλογικές περιφέρειες όπου εκλέγονται περισσότεροι από 13 βουλευτές μέχρι 4 σταυρούς. Κερασόνες σε Τούμπα και Φιλιριά της Παιωνίας επισκέφθηκε το προηγούμενο Σάββατο κινέζικη αντιπροσωπεία πραγματογνωμόνων ειδικευμένων σε φυτοϊγειονομικούς ελέγχους, συνοδευόμενοι από συναδέλφους τους της τοπικής διεύθυνσης αγροτικής οικονομίας και κτηνιατρικής. Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο εφαρμογής διακρατικής συμφωνίας με την Κίνα, η οποία προέκυψε μετά από σχετικό αίτημα εξαγωγέων νοπών φρούτων της χώρας μας, με στόχο την έγκριση εξαγωγής ροδακίνων, κερασιών, βερίκοκων και δαμάσκινων. Η κινέζικη αντιπροσωπεία περιόδευσε για ένα δεκαήμερο στη Βόρεια Ελλάδα με σκοπό τον επιτόπιο έλεγχο στις συνθήκες καλλιέργειας και παραγωγής των φρούτων, ώστε να εισηγηθούν σχετικά. Σύμφωνα με πληροφορίες, έμεινε απολύτως ικανοποιημένη από το αποτέλεσμα της πραγματογνωμοσύνης στην περιοχή της Παιωνίας, διαπιστώνοντας το υψηλό επίπεδο στην καλλιέργεια. Μέχρι πρότινος, οι εξαγωγές φρούτων στην τεράστια κινέζικη αγορά αφορούσαν μόνο ακτινίδια και το νέο ενδιαφέρον και για τα πυρηνόκαρπα προέκυψε μετά την επιβολή υψηλών δασμών από πλευράς των Ηνωμένων Πολιτειών και την αναζήτηση φθηνότερων ευρωπαϊκών αγορών. Αγροτικό όχημα ανετράπη σήμερα τα ξημερώματα στην Εγνατία Οδό, στον κόμβο κλειδιού Ημαθίας, στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη. Όλα συνέβησαν περίπου στις 4 το πρωί, όταν το ημιφορτηγό συγκρούστηκε με δύο αγριογούρουνα, τα οποία βρέθηκαν στο οδόστρωμα, με αποτέλεσμα να χάσει τον έλεγχο και να ανατραπεί. Η μία λωρίδα κυκλοφορίας έκλεισε για αρκετές ώρες, ενώ ο οδηγός μεταφέρθηκε ευτυχώς προληπτικά στο νοσοκομείο. Άλλος ένας συνάνθρωπός μας άφησε την τελευταία του πνοή στη θάλασσα. Χωρίς τις αισθήσεις του, ανασύρθηκε χθες το απόγευμα ένας 67χρονος από την θαλάσσια περιοχή ΕΔΕΜ στην Πιερία. Ο άτυχος άνδρας διακομίστη με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης, όπου απλά διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Προανάκριση διενεργείται από το 3ο λιμενικό τμήμα Σκάλας Κατερίνης. Ο Δήμος Κιλκής θα πραγματοποιήσει διανομή τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης και αύριο 2 Ιουλίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι πίσω από το κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκής στην Ανδρέα Παπανδρέου 3. Οι δικαιούχοι πρέπει να έχουν μαζί τους τον αριθμό ΑΜΚΑ, την αστυνομική τους ταυτότητα ή άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο ταυτοπροσωπίας τους. Εάν η παραλαβή γίνει από τρίτο άτομο, χρειάζεται εξουσιοδότηση και η αστυνομική του ταυτότητα. Δικαίωμα παραλαβής τροφίμων έχουν όλοι οι παλαιοί δικαιούχοι του κοινωνικού επιδόματος αλληλεγγύης, του γνωστού ΚΕΑ δηλαδή, που συνεχίζουν να παίρνουν το επίδομα και όσοι εντάχθηκαν ως νέοι δικαιούχοι μέχρι και 2 μήνες πριν την διανομή 2019. Στη σύλληψη ενός 29χρονου καταζητούμενου Αλβανού προχώρησαν το περασμένο Σάββατο οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αστυνομίας Πιερίας. Σύμφωνα με ανακοίνωση της ελληνικής αστυνομίας, σε βάρος του εκκρεμούσαν 3 καταδικαστικές αποφάσεις, σύμφωνα με τις οποίες του επιβλήθηκε συνολική ποινή κάθειρξης 12 ετών και ποινή φυλάκισης 6 μηνών για κλοπή και απόπειρα βιασμού. Τα αδικήματα τελέστηκαν κατά την περίοδο 2012-2013. Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε και σήμερα το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Άτλας Κεντρικής Μακεδονίας. Θα ακολουθήσει αμέσως τώρα ο Γιώργος Φακής με τις αθλητικές ειδήσεις και η πρόγνωση του αυριανού καιρού. Εμείς αύριο στις 8.30 θα είμαστε και πάλι μαζί. Να έχετε ένα πολύ καλό βράδυ.